Χρόνια πολλά, Βανίκο, και στους δύο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και στον κόσμο που παρακολουθεί την εκπομπή. Όντως παρακολουθήσαμε το παιχνίδι. Ήταν και το μοναδικό Σωστά. Της σημερινής μέρας. Αναβλήθηκαν πολλοί αγώνες με αυτά τα γνωστά προβλήματα. Και θεωρώ ότι ήταν ενδιαφέρον παιχνίδι για όλους μας. Σάβα, τι κρατάς από τη σημερινή αναμέτρηση? Το γεγονός ότι η Δόξα καταφέρει να κερδίσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ή το γεγονός ότι ο Εθνικός με αυτή την απώλεια δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη θέση του? Είναι και τα δύο τα οποία προανέφερε, Σπανίκο. Και ο Εθνικός τώρα θεωρώ ότι έχει να ανέβει ένα βουνό. Δυσκολεύει αφάνταστα το έργο του και από την πλευρά της η νίκη αυτή της Δόξας θα λέγαμε ότι δημιουργεί μια δυναμική, μια απόσταση ασφαλείας από την τελευταία ομάδα και πλέον θεωρητικά θα λέγαμε ότι έχει να ανταγωνιστεί μια ομάδα για την διαβάθμιση και υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας αυτή τη στιγμή για την ομάδα της Δόξας και θα μπορέσει να βγάλει και καλύτερη εικόνα στα επόμενα παιχνίδια. Να ρωτήσω αν μπορεί η Δόξα να βλέπει και πιο ψηλά. Δεν είναι μακριά από την Εξάδα, Πανικό. Είναι στους 17 βαθμούς. Δηλαδή το ΑΠΟΕΛ που είναι στην Εξάδα έχει 20. Η Ομόνια που είναι πιο πάνω της, της Δόξας εννοώ, έχει 20. Όντως, και αν δούμε και τα πραγματικά δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μέχρι τώρα αγωνιστικά για την ομάδα της Δόξας, θα λέγαμε ότι ίσως είναι από τις ομάδες οι οποίες βαθμολογικά δικούνται με βάση την εικόνα και την απόδοσή της που έβγαλε στα περισσότερα παιχνίδια, θα λέγαμε. Και θεωρώ ότι αποκαθίσταται, θα πούμε, μια αδικία απέναντι στην ποιότητα που έβγαλε στα περισσότερα παιχνίδια αυτή η ομάδα, σε ένα παιχνίδι το οποίο ίσως και να μην δικαιούταν σήμερα να κερδίσει, όμως το κέρδισε και στο τέλος καλό όλα καλά για την ομάδα της Δόξας. Με τόση δυσκολία που κατακτούν βαθμούς οι ομάδες, δεν είναι μεγάλη, δεν είναι τεράστια η διαφορά του Εθνικού πλέον? Όπως είπαμε, Πανίκο, και προηγουμένως, υπάρχει ένα βουνό πλέον για την ομάδα του Εθνικού. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Mm. Δεν έχει να ανταγωνιστεί πλέον ομάδες οι οποίες είναι κοντά του. Πηγαίνουν δύο ομάδες για βάθμιση και βλέπουμε ότι με βάση τη βαθμολογία τώρα η Δόξα είναι περισσότερος από τους διπλάσιους βαθμούς από τον Εθνικό. Άρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ψυχολογικά να αντιδράσει και αγωνιστικά η ομάδα του Εθνικού Άχνας. Αν και έβγαλε καλή εικόνα σήμερα, θεωρώ ότι δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει αυτή τη βαθμολογική και ψυχολογική διαφορά που θα έχει από αύριο απέναντι στους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Δίνεις παραπάνω πιθανότητες στην ΠΑΕΚ παρά στον Εθνικό? Όντως, με βάση τη βαθμολογική εικόνα, η ομάδα της ΠΑΕΚ αυτή τη στιγμή με τους 12 βαθμούς που έχει, αν καταφέρει τα επόμενα παιχνίδια να μαζέψει και άλλους βαθμούς, τότε ίσως να ανησυχήσουν κάποιες ομάδες. Όμως και η ομάδα της ΠΑΕΚ για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να μπορέσει να κερδίσει όχι ομάδες που κέρδισε μέχρι τώρα, όπως η Ανόρθωση, όπως η Ομόνια, αλλά ομάδες που είναι εκεί κοντά για να μετράει η νίκη. Να μετράει η νίκη. Ναι. Αυτό μπορείς να το κάνεις στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος όμως. Άμα μείνεις εκεί, να μην χάσεις την απόστασή σου, θα σου δοθεί ευκαιρία στην δεύτερη φάση. Όντως όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε, να κερδίζεις αυτούς που είναι οι κύριοι ανταγωνιστές, για να μπορέσεις να οι τρεις βαθμοί σε αυτά τα παιχνίδια είναι διπλοί. Τώρα, Σαββά, ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος την τελευταία φορά που ήσουν στον Πάγκο με τη Νέα Σαλαμίνα, αν θυμάμαι καλά, είχες έτσι πολλά προβλήματα με κορονοϊό, σωστά? Εντάξει, εγώ όταν πήγα στην ομάδα, η ομάδα τελείωσε αυτή τη διαδικασία. Είναι γεγονός όμως ότι... Είχαν υπολείμματα, όμως υπήρχαν υπολείμματα, ναι. Ακριβώς. Είχες ακόμη τα απόνερα του κορονοϊού να διαχειριστείς. Όντως, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μία διαδικασία τώρα, όλες οι ομάδες να ανακοινώνουν κρούσματα.
Θέλω τη δική σου άποψη. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος το έζησες, αν θέλεις, από πολύ κοντά. Πόσο εύκολο είναι για έναν προπονητή να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργείται με τον κορονοϊό. Οι προπονήσεις πώς γίνονται, πώς γίνεται η αποθεραπεία, πώς μπορεί ένας προπονητής να λειτουργήσει με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν νοσήσει. Εντάξει, δεν είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τις ομάδες, για τους προπονητές, για τους ποδοσφαιριστές, για όλους να μπορέσουν να τη διαχειριστούν. Και ο κορονοϊός σαν ασθένεια, ας το πούμε, αφήνει κάποια υπολείμματα στους ποδοσφαιριστές, σε κάποιους περισσότερους, σε κάποιους λιγότερους, σε κάποιους καθόλου. Mm-hmm. Όμως πρέπει πρώτα να δεις με βάση τις μετρήσεις από τους γιατρούς πόσο έχουν επηρεαστεί κάποιοι αθλητές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κουράζονται πολύ πιο γρήγορα, αυτοί που ίσως ήταν και πιο βαρετά τώρα. Δεν ξέρω αν είναι με την όμικρο που έχουν νοσήσει, ίσως να είναι καλύτερα για αυτούς τα πράγματα. Φαίνεται να είναι ελαφρύτερη. Από ό,τι ακούμε είναι ελαφρύτερη. Όμως υπάρχουν όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα meeting της ομάδας, οι αποθεραπείες, τα οποία δεν μπορούν να γίνονται όπως γίνονταν μέχρι τώρα. Και είναι μια διαδικασία η οποία δυσκολεύει την καθημερινότητα. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό χρειάζεται κατά τη φετινή περίοδο, η άποψή μου, οι ομάδες που έκαναν μεγαλύτερο ρόστερ θα μπορέσουν να υλοποιήσουν και πιο εύκολα τους στόχους. Έχουμε... Θα την κάνεις εσύ την ερώτηση ή όχι? Θα την κάνω εγώ. Άντε, κάντε την εσύ. Ο Πανίκος, πρέπει να σου πω, Σάβα, ότι είναι ο άνθρωπος για τις δύσκολες ερωτήσεις. Εντάξει, δεν είναι δύσκολη. Αυτή είναι υποθετική. Εγώ θέλω το ερώτημα είναι το εξής, Σάβα. Έχεις κρούσματα στην ομάδα. Σε συμφέρει να το αναβάλεις επειδή έχεις 5-6, να το τραβήξεις να πάει μέχρι τα άκρα και να προσθέσεις αυτά τα παιχνίδια 1-2 που, τα οποία θα αναβάλεις στην συνέχεια ή όχι? Που θα έρχονται κάθε 3 μέρες τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι προτιμότερο να παίξεις με εκείνες τις 5-6-7 απουσίες ή να γλιτώσεις ό,τι γλιτώσεις και να πάρεις το ρίσκο σε να παίξεις το Φεβράρι? Εξαρτάται από το ρόστερ σου και ποιοι νόσησαν και με ποιο είναι το πρόγραμμα που ακολουθεί. Αν έχεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι διαχειρίσιμο, ναι, και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν νοσήσει δεν είναι ποδοσφαιριστές όλοι πρώτης γραμμής, θα λέγαμε, μπορείς να αγωνιστείς για να μην επιβαρύνεις το πρόγραμμα. Όμως όταν υπάρχουν πρωτοκλασάτοι, θα λέγαμε, ποδοσφαιριστές και παιχνίδια τα οποία είναι must win, τότε θα προτιμήσεις να βαρυφορτώσεις, ναι, αλλά ένα τώρα πρόγραμμα. Πάμε σε, είναι σχεδόν όλα τα παιχνίδια must win. Όσο πλησιάζεις προς το τέλος, ναι. Δεν υπάρχει παιχνίδι το οποίο είναι αδιάφορο ή υπάρχει ένα super favori. Μα και το πρωτάθλημα πλέον δεν βγάζει παιχνίδια αδιάφορα. Αυτό λέω. Άρα πώς μπορείς να το διαχειριστείς αυτό? Άρα μας μένει η μόνη επιλογή του ποιοι έχουν νοσήσει. Αν έχουν νοσήσει ποδοσφαιριστές στον αριθμό που δικαιούσε αναβολή και είναι πρώτης γραμμής ποδοσφαιριστές, τότε θα θέλεις να υποθέσω, Σάβα, ότι είσαι έτσι όπως μας το μεταφέρεις. Να υποθέσω ότι έρχονται το Διοικητικό Συμβούλιο και ρωτάει τους προπονητές αν στην υποθετική περίπτωση που μπορείς να αναβάλεις παιχνίδι, να το αναβάλουμε ή όχι και πάει στον προπονητή η απάντηση. Εντάξει, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ παραγόντων, τεχνικών διευθυντών, προπονητών. Γνωρίζουν τα δεδομένα και με βάση τα δεδομένα που έχουμε κάτω στο τραπέζι, τα πραγματικά δεδομένα, διαλέγουμε το καλύτερο για την ομάδα. Πάμε τώρα και στις πιο δύσκολες ερωτήσεις, Πανίκο. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, Σάβα? Εντάξει, βλέπουμε τρεις ομάδες οι οποίες προπορεύονται. Σαβά, θέλει με τρόπο. Όχι, για να ακούσω την απάντηση. Με ενδιαφέρει να ακούσω. Δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα ότι θα το πάρει η ΑΕΚ ή θα το πάρει ο Απόλλωνας. Γιατί έβαλες την ΑΕΚ πρώτη, είναι ο Απόλλωνας πρώτος. Εντάξει, η ομάδα της ΑΕΚ μέχρι τώρα... Επειδή είσαι από τη Λάρνακα. Όχι, καμία σχέση. Η ομάδα της ΑΕΚ για μένα μέχρι τώρα έχει την πιο σταθερή, θα λέγαμε, απόδοση.
όσον αφορά το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Η ομάδα του Απόλλωνα δείχνει βελτίωση. Τα τελευταία παιχνίδια έδειξε μια κάμψη, μια κόπωση θα λέγαμε, και επιβαρημένο ρόστερ με αρκετούς τραυματίες και κάποια άλλα παιδιά έχουν πάρει το μεγαλύτερο βάρος αυτών των παιχνιδιών μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι λείπει από τον Απόλλωνα αυτή τη στιγμή η φρεσκάδα και ίσως αυτή η περίοδος να λειτουργήσει και ευεργετικά να ξεκουράσει κάποια παιδιά. Από την πλευρά του Άρης είναι η ομάδα με την καλύτερη αμυντική λειτουργία και μέχρι τώρα θα λέγαμε ότι έχει δεχτεί και τα λιγότερα γκολ με βάση τα στατιστικά του πρωταθλήματος. Είναι μια ισορροπημένη ομάδα με ένα πολύ καλό ρόστερ. Όμως μια ομάδα η οποία ίσως τώρα της φύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές για το Κόπα Αφρικα. Τρεις. Έχουν φύγει ήδη τρεις. Από την τετράδα της άμυνας. Και είναι και αυτό σημαντικό και παίζει και αυτό το ρόλο του. Συγγνώμη, τον Άρη τον βλέπεις για πρωτάθλημα? Καλά ρε Πανικό, είναι στην τρίτη θέση. Δύο βαθμούς διαφορά. Έχω το coach. Έχεις το coach. Έλα coach. Δεν είναι την άποψή σου που ζητάς. Ο Άρης όταν κατάφερε και κέρδισε την ομάδα της ΑΕΚ, ναι, που ήταν η πιο σταθερή μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα λέγαμε, στο πρωτάθλημα. Τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα. Γιατί να μην μπορεί να πάει για πρωτάθλημα? Ο Άρης έχει παραπάνω πιθανότητες από την Ανόρθωση, τον ΑΠΟΕΛ και την Ομονία. Εντάξει, δεν μπορώ να αποκλείσω την Ανόρθωση τώρα. Θεωρώ ότι η Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ έχουν απόσταση από αυτές τις τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή. Στο μεσοδιάστημα βρίσκεται η Ανόρθωση. Και επαναλαμβάνω, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των τριών και των δύο που προανέφερε Σπανίκο, είναι η ομάδα της Ανόρθωσης. Την βλέπω να βελτιώνεται και αμυντικά. Τα τελευταία της τρία παιχνίδια θεωρώ ότι είναι καλύτερη από την προηγούμενη της εικόνα. Και με την προσθήκη τώρα του Νοβότνη που προέρχεται από ένα πιο ψηλού επίπεδου και μεγαλύτερη ένταση και ρυθμού πρωτάθλημα. Αν της δώσει λύσεις και στο εύκολο γκολ από τον κεντρικό, τότε γιατί όχι και με την προσθήκη ενός ποιοτικού αμυντικού, γιατί όχι να μπει σε φάση διεκδίκησης. Θα έπαιρνες αμυντικό δηλαδή στην Ανόρθωση, αν ήσουν προπονητής σαν δεύτερη κίνηση? Πιστεύω ότι χρειάζεται και ένας αμυντικός και ένας μέσος. Πάντως έφυγαν δύο επιθετικοί, ο Λάφερτη και ο Κατσαράβα. Οι οποίοι δεν βοήθησαν να είμαστε. Δεν βοήθησαν καθόλου. Ναι, ναι. Καθόλου. Άρα, όπως το λέει ο coach, αν βγει ο Νοβότνη, τότε είναι κέρδος, έτσι. Είναι κέρδος, ναι, γιατί η Ανόρθωση μέχρι τώρα γκολ πήρε από την πίσω γραμμή, από τους πλάγιους και από τον επιτελικό. Άρα, αν πάρει και από τον φουνταριστό, τότε. Έχει πάρει πάρα πολλά σάβα από τον Ουάρτα. Ναι, έχει πάρει πολλά από τον Ουάλτα, έχει βοηθήσει και ο Ντέλετιτς, έχει Σωστό. Βοηθήσει και ο Λάζαρος. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Και ο Καλτσάς έχει την ποιότητα και μπορεί να βοηθήσει γι' αυτός. Θεωρώ ότι αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη διαφορά της ομάδας της ΑΕΚ όσον αφορά αυτό το δεδομένο των επιθετικών, που έχει δύο επιθετικούς οι οποίοι είναι επιθετικοί των 20 γκολ κάθε χρόνο. Και σκοράρουν. Δύο πλάγιους οι οποίοι και αυτοί σκοράρουν εύκολα και ίσως αυτό είναι σημείο κλειδί για την ομάδα της ΑΕΚ. Ναι. Θα επιστρέψω στην προηγούμενη ερώτηση για να ολοκληρώσουμε. Ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα? Πάλι. Θέλω απάντηση. Εγώ βλέπω ΑΕΚ. Εσύ βλέπεις ΑΕΚ. Μάλιστα. Είδες. Έδωσε την απάντηση. Εντάξει. Τη δεύτερη φορά, αλλά την έδωσε. Σάβα μου, θέλω και μία τελευταία έτσι απάντηση. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από τις εθνικές ομάδες. Ήσουν στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Θέλουμε μία τοποθέτηση και για την εθνική μας ομάδα. Εντάξει, η εθνική ομάδα όντως δεν μας έχει χαροποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια, θα έλεγα, όχι μόνο τη φέτινη χρονιά. Υπήρχε μια αντίδραση της ομάδας με την έλευση του Νίκου Κωστένογλου για κάποια παιχνίδια
Είδαμε μια ομάδα να είναι ανταγωνιστική, να παίρνει κάποια αποτελέσματα, να μην δέχεται εύκολα γκολ. Γενικά να βγάζει μια υγεία. Στην πορεία όμως χάθηκε γι' αυτό ο ενθουσιασμός. Νιώθω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια παιδιά παίρνουν περισσότερο βάρος από αυτό που μπορούν. Αυτό πιστεύω. Λείπει η ηλικία που μπορείς να παντρέψεις τους νέους με τους πιο έμπειρους, θα λέγαμε. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η μέση ηλικία που θα μπορέσει να αποφορτίσει αυτά τα παιδιά. Ναι. Και περιμένουμε από τον Λοΐζο, από τον, που είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, όμως κάποιοι πρέπει να λάβουν περισσότερες ευθύνες και πρωτοβουλίες και περιμένουμε από αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Να κάνουν κάτι περισσότερο βάρος, εννοείς, από όσο μπορούν. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σάβα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα την οποία είχαμε. Παρεμπιπτόντως, πολύ ωραίο το δέντρο πίσω στολισμένο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα την οποία είχαμε. Να σου ευχηθώ καλή χρονιά και επιστροφή στους πάγκους, γιατί ξέρω ότι το θέλεις πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Σάβα μου. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά, καλή χρονιά.